Γεια χαρά παιδιά, είμαι ο ZISISROCK Καλώς ήρθατε στο βίντεο για τα 6 χρόνια του καναλιού Είναι το πρώτο βίντεο μετά από 5 μήνες, 6 μήνες κάπου εκεί ε, Ξέρω ότι το κανάλι ήταν ανενεργό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ε, Δυστυχώς, αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο κορωνοϊός τα τελευταία 2 χρόνια δεν με έχει αφήσει να προγραμματίσω 10 πράγματα στη ζωή μου και επειδή έχουν πληθύνει οι δραστηριότητες δεν είναι εύκολο να βάλω και το κανάλι μέσα σε αυτές ειδικά υπό συνθήκε πανδημίας και lockdown κτλ. Ελπίζω πως από αυτή την σεζόν θα επανέλθουμε ε, στην ε, κανονική ροή ας πούμε σχετικά του α, καναλιού. Θέλω, δεν αφήνω το κανάλι, δεν το έχω καταλήψει το κανάλι εξάλλου γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο. Το κανάλι είναι εδώ και θα μείνει εδώ πέρα. Ε, αυτό που είναι σημαντικό και θα το συζητήσω αργότερα στο βίντεο ε, μάλλον δεν θα το συζητήσω γιατί μιλάω μόνος μου οπότε θα το πω σε εσά και άμα θέλετε να πείτε πώς αισθάνεστε στα σχόλια ε, είναι ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο περιεχόμενο του καναλιού ε, θέλω να το πάω ένα βήμα παρακάτω το κανάλι και να κάνω κάτι διαφορετικό ε, πάλι σε σχέση με την τεχνολογία δεν αλλάζει αυτό αλλά θα το, θα το δούμε στη συνέχεια. Ε, έξι βίντεο βγήκαν όλα και όλα για την σεζόν 2021. Ε, θα, παραδοσιακά θα πω ποιο ήταν τα πιο επιτυχημένα βίντεο, τα οποία βέβαια δεν ήταν κανένα από αυτή τη σεζόν. Ε, ήταν συγκεκριμένα α, το εγκατάσταση SSD σε λάπτοπ με 93 προβολές. Νομίζω ήταν και πέρσι πολύ ψηλά αυτό. Λογικό είναι ένα πολύ χρήσιμο tutorial. Ε, πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο είναι το Μαστορέματα με τα αναμυστηράκια με 49 προβολέ. Κάθε χρόνο αυτό κάπως μπαίνει μέσα στην τριάδα. Εδώ και 3 χρόνια νομίζω, δεν έχω καταλάβει ποια είναι η ουσία του. Είναι ένα πολύ παλιό βίντεο. Και τρίτο είναι το επισκευή υπολογιστή 15 ετία με α, 27 προβολέ. Όπω βλέπετε και από το πόσε προβολέ πήραν τα βίντεο, αλλά και, το, και από το ποια βίντεο ήταν στην πρώτη τριάδα, καταλαβαίνετε ότι το κανάλι φέτο δεν έχει πάει πολύ καλά από προβολέ και φυσικά αυτό είναι λογικό με 6 βίντεο που πάρε φουγκαρά καραμίτρο. Ωστόσο, είχαμε 45 καινούριου συνδρομητέ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα σοβαρό ποσοστό του καναλιού. Τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω με το μυαλό μου, αλλά όταν έχουμε 308 συνδρομητέ που έχω αυτή τη στιγμή και οι 45 μπήκανε φέτο, σημαίνει πω. Ε, υπάρχει μια σημαντική αύξηση και σίγουρα άλλε χρονιές δεν είχαμε τόσο μεγάλη αύξηση. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν σε προηγούμενε περιόδου. Πάντω σίγουρα ε, είχε μεγάλη αύξηση του συνδρομητές στο κανάλι και αυτό είναι που αν θέλετε με παρακινεί και μου δίνει με ενθαρρύν να συνεχίσω ε, μετά από 6 χρόνια να κάνω YouTube. Ε, ωστόσο θα συνεχίσω μάλλον με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο από εδώ και πέρα. Οι αλλαγέ λοιπόν για τις οποίες σας έλεγα και τις οποίες θέλω να κάνω στο κανάλι είναι ότι θέλω να προσθέσω και να ασχοληθώ κυρίως με περιεχόμενο Uh, πιο επιστημονικό, πιο εκλαϊκευμένη επιστήμη πάνω στου υπολογιστέ. Να συζητήσουμε κάποια πράγματα για τον προγραμματισμό, να δούμε κάποια πράγματα για τι λογικέ πύλε, για την αρχιτεκτονική των υπολογιστών. Γενικά πράγματα που έχω μάθει από τη σχολή μου ή και εκτό σχολή και τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και ότι με μια uh, προσπάθεια που θα κάνω εγώ, θα δείξω αν θα είναι επιτυχημένη ή όχι, να τα εκλαϊκεύσω. Θα uh, <coughs> δείτε κι εσείς κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα. Α, ενδεχομένως κατανοήσετε κάπως καλύτερα πως ε, πώς λειτουργεί ένας υπολογιστής πώς, ή πως σκέφτεται ξέρω εγώ ένας μηχανικός ας πούμε. Ε, ε, ξαναλέω, αυτά είναι στόχοι, δεν σημαίνει ότι Sony και Intel θα επιτευχθούν. Φυσικά θέλω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό το πράγμα, θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται, αν σας αρέσει μια τέτοια ιδέα, θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποιες άλλες ιδέες για το κανάλι, Α, που μπορεί να θέλετε να δείτε κάποια πράγματα. Φυσικά και στη διαδικασία αυτή μπορεί να προτείνετε εσείς ένα θέμα α, για συζήτηση ε, και μπορούμε μάλιστα για να κάνουμε και πιο διαδραστικό την, την, όλη διαδικασία να κάνουμε και λαϊβάκια στα οποία θα συζητάμε αυτά τα ζητήματα γιατί κανείς δεν είναι παντογνώστης και είναι ωραίο να μπορούμε να ανταλλάζουμε απόψει. Ε, και φυσικά ε, θα διατηρήσω και πιο παραδοσιακό περιεχόμενο στο κανάλι ε, θα διατηρήσω τα Noob Gaming τα οποία είναι ιστορική σειρά και δεν μπορεί να Α, εξαφανιστεί έτσι απλά. Απλά κυρίω λόγω του ότι στο lockdown ήμουν Αθήνα δεν μπορούσα να παίξω παιχνίδια στο λαπτοπάκι οπότε αυτό έχει μειώσει πάρα πολύ το περιεχόμενο σε, σε Noob Gaming. Αλλά θα επανέλθουν. Ε, τώρα όσον αφορά τα βίντεο στα οποία σχολιάζω hardware δεν ξέρω αν θα διατηρήσω το παραδοσιακό στυλάκι. Δηλαδή παίρνουμε μια κάρτα γραφικών, λέμε 10 πράγματα, ενδεχομένω δείχνουμε 10 benchmarks ή αν θα κάνω κάτι πιο γενικό. Σκέφτομαι δηλαδή να κάνω βιντεάκια τα οποία θα πιάνουν γενικότερα ε, μια ολόκληρη γενιά καρτών γραφικών και ανάλογα με το budget του καθενό θα δίνουν ε, κατευθυντήρε γραμμέ και όχι κάτι τόσο εξειδικευμένο όσο έκανα τόσο καιρό γιατί νομίζω ότι εν τέλει υπάρχουν πολύ καλύτερε πηγέ από ότι αυτό εδώ το κανάλι για να ενημερωθεί κανεί και δεν έχει τόσο νόημα να πιάνω μία-μία τις κάρτε γραφικών ε, από το να κάνω ας πούμε μία σύγκριση ευρύτερη και να μέσω αυτού ας πούμε να προσπαθώ να πω και εγώ τη γνώμη μου να διαφωτίσω ενδεχομένως κάποια άτομα κτλ. λοιπά. Ε, αυτές είναι αλλαγές που θα γίνουν, ε... που σχεδιάζω να γίνουν από φέτο. Πείτε μου τη γνώμη σας, πείτε μου και τις προτάσεις σας. Ε, ο διάλογος είναι ανοιχτό, είναι και ευπρόσδεκτος. Ε, αυτό που έχει σημασία νομίζω να κρατηθεί είναι ότι το κανάλι μένει. Έξι χρόνια ζήσεις ροκ δεν σταματάμε συνεχίζει το κανάλι ε, με νέα πραγματάκια και τι να πω, να έχουμε μια καλή σεζόν, να πάει καλά το κανάλι και να, να δούμε έτσι ωραία πραγματάκια, αυτό έχω να πω για φέτος, πιο λιτό το βίντεο δεν έχω και πολλά πράγματα να σχολιάσω, όπως, ήταν, ήταν, ήταν όπως είπα ήταν και πολύ φτωχή η σεζόν αλλά ελπίζω πως ε, κορονοϊού επιτρέποντος φέτος θα γίνουν πολύ ωραία πραγματάκια. Αυτά λοιπόν από εμένα. Σας ευχαριστώ που 6 χρόνια εδώ πέρα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Να είστε όλοι καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Ήμουν ο Ζησίς Ροκ. Γεια σας.